centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Να πούμε στους Βάιους και στις Βαΐτσες χωρίς να κολλάς. Βέβαια, στη Βάγια Κοντίος. Σωστό. Και Βάγια Κοντίος. Σωστό. Και να πούμε ότι ναι, όπως προλόγησες φίλε Χρήστο, και καλημέρα στην Έλενα. Έλενα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νίκο. Όπως προλόγησες, χθες είχαμε μια επιχείρηση μαζί. Την ώρα λοιπόν που έπαιζε σκράμπελ η κυρία Έλενα εδώ, έξω από την πόρτα εδώ του σπιτιού μας, τι γινότανε? Παίζαμε με την αρκούδα εμείς. Εσείς παίζατε με την αρκούδα. Και το πες χθες, τα βγω με τη στολή, εγώ ήμουνα. Πρόσεχε, σου λέω, πρόσεχε. Ναι, εμφανίστηκε εκεί στην περιοχή σας Χρήστο, πιθανόν να ανέβει και από πάνω, ήταν κοντά στο γυμνάσιο. Εξήγησε μου Νίκο, πιθανολογείται ότι είναι η αρκούδα της Χλώης των Λυκείων? Ναι. Μάλιστα. Ναι. Είχε και τα μικρά μαζί? Μόνη της φάνηκε, αλλά πιθανόν και τα μικρά να ήταν κάπου εκεί. Που να μην τα είδατε. Η ηλικία του συνήθως επιτρέπει να είναι 50-100 μέτρα μακριά από τη μάνα, γιατί δεν είναι τελείως σκουτάβια, είναι λίγο πιο μεγάλα. Ναι, σωστό. Αλλά το βράδυ κινούταν εκεί στην περιοχή τη δικιά σας, ανεβήκαμε με δασαρχείο, κάναμε ομάδα. Ποιος σας ειδοποίησε, Νίκο, ποιος σας ειδοποίησε? Μας ειδοποιούν και οι πολίτες, αλλά και η αστυνομία βέβαια. Και αυτό είναι, αυτό. Άρα αρχικά λένε, ειδοποίησαν οι πολίτες και αμέσως μετά με την αστυνομία βρεθήκατε εκεί, μάλιστα. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ποιο νούμερο είναι, ας παίρνει το 100. Είναι σημαντικό για μας να μας λένε εκείνη τη στιγμή ότι τη βλέπουν, ας πούμε, και να μην τη χάνουν από το δικό τους πεδίο κάποιοι, αν τη βλέπουν από μακριά. Για τους λόγους ότι μπορούμε να κινηθούμε πολύ πιο άνετα, να πάμε κοντά στο ζώο και να κάνουμε τη δουλειά μας αυτή που πρέπει. Εχθές λοιπόν αρματωθήκαμε που λέμε. Όλα αυτά συμβαίνουν από τις 11 μέχρι τι ώρα λοιπόν εδώ στην Καλλιθέα, από το σταθμό? Την πρώτη καταγγελία, να το πω έτσι, για αρκούδα Χρήστο την είχαμε 9.30 ώρα. 9.30 ώρα. Ναι, 9.30 ώρα το. Μετά ακριβώς αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι καλά είναι να μην γυρνάμε το βράδυ, ειδικά εδώ στην περιοχή, γιατί και πάλι στην ίδια περιοχή βρίσκομαι και εγώ τώρα. Εσύ τώρα που είσαι, Νίκο, ακριβώς? Κάτω από τη Χλώη. Α, κάνεις όλο αυτό το κομμάτι τώρα, Χλώη, Καλλιθέα, ναι. Ναι, κοίταξε, βάζουμε κάποια δολώματα προσέλκυσης για να δούμε αν πραγματικά το ζώο περνάει από εκεί και τα λοιπά. Ναι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να... Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε αν το ζώο ήρθε χθες εδώ, αν το ζώο ήρθε χθες προχθές εκεί. Ναι, ναι. Έτσι λοιπόν εμείς βάζουμε κάποια ειδικά δολώματα προσέλκυσης του ζώου που αν περάσει από εκεί θα πάει να το πειράξει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, και βέβαια δεν τα βάζουμε χαμηλά, τα βάζουμε πιο ψηλά ώστε να είναι στη σωματοδομή του ζώου ώστε να το φτάσει. Να μην μπορεί να πάει ένα σκυλί να φάει, ας πούμε. Ένα άλλο ζώο, ναι. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Όταν λοιπόν δούμε ότι λείπει κάτι από αυτά ή οι κάμερες που βλέπουμε έχουν τοποθετηθεί, όταν λοιπόν βλέπουμε ότι λείπει κάτι από αυτά, άμεσα κοιτάζουμε στο γύρο χώρο να πάρουμε κάποια βιοτηλεοπτικά στοιχεία, δηλαδή κάποιες τρίχες, κόπρανα ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν τώρα το πρωί κοιτάζουμε αυτά, να δούμε πού πέρασε, αν πέρασε. Γιατί δεν μπορεί να πει ότι πηγαίνω απλά και μόνο να δω αν έχει αρκούδα ή να πάρω μαρτυρίες, αν βρω κανένα, να ακούσατε χθες. Ο πρώτος συναγερμός για μας είναι τα σκυλιά. Μάλιστα. Δηλαδή σε μια περιοχή που έχει επισκεφτεί αρκούδα, θα ακούσουμε τα σκυλιά να μένονται. Ναι. Όχι να γαβγίζουν όπως γαβγίζει ένα από εδώ, ένα από εκεί, το ακούει, ξέρω εγώ, με τους άλλους. Υπάρχει άλλος ρυθμός που γαβγίζει το ζώο, άλλος ρυθμός που δίνει το συναγερμό του. Έτσι λοιπόν, το πρώτο που κάνουμε όταν πηγαίνουμε κάπου, να δούμε, να αφουγκραστούμε που λέμε τα σκυλιά που είναι ή ζώα που μπορούν να υπάρχει μια αναστάτωση. Εχθές λοιπόν υπήρχε μια αναστάτωση σε πολλά σημεία κάποια στιγμή. Εμείς γυρίσαμε, πήγαμε. Το ζώο δεν ήρθαμε τετατέ με το ζώο, αλλά που λέμε το μυρίσαμε. Μάλιστα. Εγώ θα παρακαλούσα Χρήστο μου. Και η περίπτωση τώρα της Καλλιθέας που ήρθε η αρκούδα χθες το βράδυ, είναι, θα λέγαμε, στα πλαίσια των περιοχών που έχουν ερημώσει από κόσμο και αυτοκίνητα και έκαναν ένα βήμα ακόμη παραπάνω? Και το ερώτημα, Νίκο, είναι όταν ξαναβγούμε πάλι στη ζωή, όταν λήξουν όλα αυτά τα πράγματα και κυκλοφορούμε τις νύχτες εκεί λοιπόν, και επειδή η αρκούδα προφανώς δεν θα το ξέρει,
Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι το πρώτο διάστημα μέχρι που να συνειδητοποιήσει και πάλι η αρκούδα ότι ξεκίνησε η ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. Χρήστο, το ζώο δεν θέλει να εμπλακεί με άνθρωπο. Είναι δεδομένο αυτό. Απλά δεν πρέπει και εμείς να το προκαλέσουμε. Δηλαδή, αν το ζώο αρχίσει και βλέπει μια κίνηση, δεν θα επισκέπτεται. Υπάρχει όμως η περίπτωση, το ζώο αν έχει μάθει να πηγαίνει να τρέφεται κάπου, σε έναν κάδο, οπουδήποτε αλλού, ειδικά σε κάδους, που γι' αυτό φωνάζουμε, λέμε και στους φίλους εδώ, πολίτες που είναι στην περιοχή, μην βγάζουμε σκουπίδια το βράδυ. Ας τα κρατήσουμε μέσα, ξέρω εγώ. Ή να δένουμε καλά τα σκουπίδια. Ή οπωσδήποτε να κλείνουμε το καπάκι από τον κάδο. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί η αρκούδα δεν έχει δάχτυλα να τα ανοίξει. Για μας βέβαια, όταν πλησιάζει τον κάδο, βλέπουμε τις τυχές και τα λοιπά. Είναι και, αυτός, και αυτό δηλαδή μια δήλωση ότι πέρασε το ζώο από εκεί. Αλλά ή αν αποδογυρίζει τον κάδο, αν είναι μικρός. Γι' αυτό δεν πρέπει να βγάζουμε το βράδυ τα σκουπίδια μας. Θα τα κρατάμε μέσα, τουλάχιστον αυτές τις μέρες. Να μπορέσουμε κι εμείς να βρούμε το ζώο. Κατάλληλα να το βρούμε, όχι να το δούμε απλά, και να το διώξουμε. Να... Υπάρχουν τρόποι να το διώξουμε. Το έχουμε κάνει πολλές φορές. Έτσι λοιπόν, να προσέχουμε να μην βγάζουμε τα ζώα μας έξω το βράδυ, τα σκυλιά μας κτλ. Γιατί είπαμε, δεν ξέρουμε αν η αρκούδα το πώς θα ενεργήσει και σε πότε μια δύσκολη στιγμή, ειδικά η συγκεκριμένη που έχει τα μικρά. Απειλή. Ωραία. Πότε θα νιώσει και αυτή η απειλή. Ας κάνουμε λίγο υπομονή. Πραγματικά. Κάθε βράδυ είμαστε έξω, μα κάθε βράδυ, και μάλιστα για να είμαστε έξω δεν είμαστε έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος, δεν γυρνάμε, άιντε, γιούρκια και πάμε. Ναι. Και εμείς οι ίδιοι δηλώνουμε στην αστυνομία ποιοι είμαστε, με τι αυτοκίνητα γυρνάμε, τις πινακίδες μας, πόση ώρα και για το σκοπό που γυρνάτε, ναι. Ο σκοπός, πόση ώρα είμαστε έξω, πόσο θα καθίσουμε έξω και πού θα κινηθούμε. Ναι. Θα κινηθούμε δηλαδή από τη Διασταύρωση Κεφαλαρίου έως τον Καλυθέα. Δεν μπορεί να με βρει εμένα το αστυνομικό απέναντι στο Μαυροχώρι. Δεν έχω καμία δουλειά. Να μην νομίζει και ο κόσμος ότι άντε το βράδυ εμείς γυρνάμε. Δεν γυρνάμε. Κάνουμε τη δουλειά μας και δεν θέλουμε να γυρνάμε το βράδυ. Καλά είναι να καθούμε στη σπίτια μας να διαβάζουμε ένα ωραίο βιβλίο. Αλλά δυστυχώς να προστατεύσουμε όσο μπορούμε και τώρα που είναι εποχή να τη διώξουμε, που δεν έχουμε και κόσμο και είναι καλύτερα για μας. Αν τη βρούμε να τη διώξουμε. Είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο. Ωραία. Είναι πιο εύκολο, πολύ πιο εύκολο. Χρήστο, και είναι και πιο ακίνδυνο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, εφόσον βρείτε την αρκούδα, η τακτική σας είναι αυτή να τη διώξετε ή πηγαίνει σε άλλο μέρος? Η τακτική μας, Έλενα, είναι να τη διώξουμε. Δεν μπορούμε, αν ο κόσμος αναρωτιέται αν πρέπει να την πάρουμε, γιατί δεν την παίρνετε, να την πάρετε από εδώ, να την πάτε ξέρω εγώ στο γράμμα ή να την πάτε ξέρω εγώ στο βίτσι. Δεν είναι εύκολο αυτό. Καταρχήν να πω ότι έχουν αποτύχει κάποιες τέτοιες ενέργειες. Τα ζώα έχουν γυρίσει εκεί που έχουν επιλέξει αυτά. Και κατά δεύτερον, για να πάει μια αρκούδα από εδώ, για να πάει, ας πούμε, π.χ. στο Βίτσι, πρέπει να πάρουμε την άδεια από τον τοπικό δήμαρχο που έχει εκεί πέρα τους οικισμούς, από τον τοπικό πρόεδρο ή κοινοτάρχη, να το πω, που είναι εκεί πέρα, και θα περάσω εγώ στο δικό σου. Και νομίζω δεν έχει συμβεί και ποτέ αυτό. Νομίζω δεν έχει συμβεί. Ή έχει συμβεί. Όχι, έχει συμβεί. Αλλά θα ρωτήσω εγώ την Έλενα, ένας τοπικός δήμαρχος ή κοινοτάρχης θα δεχτεί ένα προβληματικό ζώο, δηλαδή θα πάρει το πρόβλημα από εδώ, να το μεταφέρουμε αλλού? Δεν είναι ο τρόπος αυτός λοιπόν. Κανένας δεν θα δεχτεί αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και εμείς, αυτό που κάνουμε, οι ενέργειες που κάνουμε, είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον κατανοητό για αυτή, ότι εδώ δεν ανήκει. Εδώ είναι αστικός ιστός, πρέπει να φύγει. Είναι και οι περιοχές, Νίκο, που είναι, ας πούμε, Καλυθέα, που είναι ακόμη και Νταϊλάκη, ακόμη και Φλόη, είναι στο όριο της αστικής περιοχής και της δασικής, θα λέγαμε, περιοχής, του φυσικού περιβάλλοντος. Οπότε εκεί λίγο προφανώς χάνεται και το ζώο, Χρήστο, να σου πω κάτι, χωρίς να τρομοκρατώ τον κόσμο, αλλά επειδή μου αρέσει να ενημερώνω τον κόσμο, όμως και εσύ κάνεις ενημέρωση και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η αρκούδα από χτες πέρασε ακριβώς, να σου πω τώρα, γύρω στα 60 με 70 μέτρα δευτεράδικα, στα πρώτα μαγαζιά, στο Τζομπάνο που λέει. Μάλιστα. Από εκεί ανέβηκε προς την Καλυθέα. Ναι. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δεν είναι αστεία τα πράγματα και δεν παίζουμε. Ούτε ο Παναγιωτόπουλος βγαίνει έξω να κυνηγάει αρκούδες για πλάκα, ούτε η αστυνομία, ούτε το δασαρχείο, ούτε κανένας άλλος. Πρέπει να προσέξουμε λίγο, να βοηθήσει και ο κόσμος εμάς, ας πούμε, με αυτά που είπαμε, ότι να μην βγάζει τα σκουπίδια λίγο έξω. Ο Δήμος είναι βατός, κάνει ό,τι μπορεί, περισυλλογή. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα εργασίας που όταν οι άλλοι είναι ίσοι στο σπίτι, εμείς είμαστε απ' έξω.
Και μάλιστα μπορώ να πω ότι κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή από ένα τέτοιο ζώο. Απλά έχουμε πάρει τα μέτρα μας και έχουμε εμπειρία πάνω στη διαχείριση τέτοιων περιστατικών. Μάλιστα. Αυτό δεν νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να το κατανοεί και να το καταλαβαίνει. Από μένα αυτή είναι η ενέργεια που πρέπει να κάνει ο κόσμος. Οι υπόλοιπες ενέργειες θα σας αφήσουμε σε εμάς. Θα τις κάνουμε εμείς. Έγινε Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.